Ελτός. Λέει ένα γνωμικό που σημαίνει ζωή χωρίς γιορτές, δρόμος χωρίς πανδοκίο. Πώς η αλήθεια άραγε κρύβεται στα λόγια του παραπάνω γνωμικού? Πώς θα ήταν η ζωή μας χωρίς χαρές, χωρίς γιορτές? Αγαπητοί παρευρισκόμενοι, εδεσιμότατε, πατέρ Σωτήριε. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, κύριε Πρόεδρε και τοπική σύμβουλη του τοπικού συμβουλίου Θεόπετρας, φίλοι του συλλόγου μας, συγχωριανοί, χοροδιδάσκαλοι και χορευτικά μέλη, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στη σημερινή καλοκαιρινή εκδήλωση του συλλόγου μας, ενός συλλόγου που από το 1982 δραστηριοποιείται 40 χρόνια, σχεδόν αδιάκοπα, από τη δημιουργία του έως και σήμερα. Ο σύλλογός μας ιδρύθηκε σε μια εποχή που οι σύλλογοι ήταν μόδα. Όταν πέρασε η μόδα, αρκετοί αδράνησαν ή διαλύθηκαν. Εμείς όμως συνεχίζουμε ακάθεκτα, με μια μικρή εξαίρεση στα χρόνια της πανδημίας. Το μυστικό της επιτυχίας μας ήταν και είναι ότι πρώτον αγκαλιάστηκε από το σύνολο των κατοίκων του χωριού μας, και όχι μόνο, και το βασικότερο η μεγάλη αγάπη για τον τόπο μας, τις παραδόσεις μας, την διατήρηση των ηθών και εθίμων και την αναβίωση της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς που βοήθησαν στην προετοιμασία της απόψινής εκδήλωσης. Να ευχαριστήσω τα χορευτικά τμήματα Βασιλικής και Ριζώματος μαζί με τους χοροδιδασκάλους, τον κύριο Παναγιώτου Μιχάλη και τον κύριο Ζαχαράκη Ηλία. Όλους εσάς που παρευρεθήκατε απόψε εδώ και μας στηρίζετε με την παρουσία σας. Τέλος, όπως είπα και προηγουμένως, ο Σύλλογος είναι αλυσίδα που συνδέει παρελθόν, παρόν και μέλλον. Συνεχώς κρατούμε αυτό που έχουμε και προσθέτουμε αυτό που δημιουργούμε. Έτσι, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον επερχόμενο Πρόεδρο, κύριε Δημήτρη Παπακώστα, για την πολύτιμη και πολύχρονη προσφορά του στο Σύλλογό μας. Σε ευχαριστούμε και παρακαλώ να έρθεις να πάρεις ένα μικρό αναμνηστικό. Κύριε Παπακώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα προσέφερες. Γυρίστε λίγο έτσι, γυρίστε. Το χωριό και το σύλλογο που με έκανε αυτή την τιμή, που αναγνώρισε τα χρόνια αυτά που προσέφερα, να ευχηθώ στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο πρώτα υγεία, δύναμη και του σύλλογο να τον ιβάσουν ακόμα πιο ψηλότερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή... Μας, θα ήθελα να μας πει δύο λόγια για τα 40 χρόνια του Συλλόγου, μιας και ήταν από τις πρώτες που ήταν στο πρώτο Δέλτα Σίγμα του Συλλόγου. Αγαπητοί συγχωριανοί, φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω όλους και σας ευχαριστώ που είστε εδώ και στηρίζετε με την παρουσία σας τη σημερινή μας εκδήλωση. Ο Σύλλογός μας φέτος γιορτάζει τα 40 χρόνια παρουσίας του. Πριν από 40 χρόνια ήμουν 9 και γέρασα. Μια μεγάλη ομάδα νέων του χωριού μας, γυρίζοντας από τις σπουδές μας, αποφασίσαμε να δώσουμε μια θετική διέξοδο στην ήρημη αλλά μονότονη ζωή του χωριού μας και καταφέραμε με κόπο να φτιάξουμε το μορφωτικό και εξοραϊστικό Σύλλογο Θεόπετρας. Ο σύλλογός μας ήταν για εκείνη την εποχή πρωτοποριακός. Είχαμε δημιουργήσει μια ωραία αίθουσα όπου καθημερινά συναντιόμασταν είτε να χορέψουμε, είτε να δανειστούμε βιβλία, είτε να παίξουμε επιτραπέζια παιχνίδια, είτε να ανιωρευτούμε το μέλλον μας. Αυτό το όμορφο πάρκο που είμαστε εδώ είναι επιτυχία του συλλόγου μας. Όλα αυτά τα χρόνια γίνανε πολλές εκδηλώσεις, χωροί, η γιορτή της γυναίκας, πρώτη φορά στη Θεόπετρα, το 84, κάναμε τη γιορτή της γυναίκας, όπου δεν είχε γίνει πουθενά αλλού. Απόκριες, έκθεση λαογραφικού υλικού και άλλα. Παρά τις όποιες δυσκολίες, άντεξε στο πέρασμα του χρόνου, γιατί όλοι εσείς βοηθήσατε με την παρουσία σας και με την οικονομική σας στήριξη. Αυτό πρέπει να κάνουμε και τώρα. Ο σύλλογος πρέπει να έχει συνέχεια, γιατί το χρωστάμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας. Είναι η συνέχεια της παράδοσης και του πολιτισμού μας. Ο άνθρωπος που αγνοεί την ιστορία, τις παραδόσεις και τα έθιμά του, είναι δέντρο χωρίς ρίζες. Σας καλώ όλους να στηρίξετε την προσπάθεια που κάνουμε, με μοναδικό σκοπό το καλό του χωριού μας.
Ο Σύλλογος μαζί με την Εκκλησία και την κοινότητα είναι μια φωνή όλοι μαζί. Το χωριό μας έχει ταυτότητα. Έχει το σπήλαιο και το μουσείο που πρέπει να αγωνιστούμε να λειτουργήσει επιτέλους. Η Θεόπετρα έχει γίνει γνωστή όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Μπορεί να γίνει ένα τουριστικό χωριό και να πάρει σιγά σιγά τη μορφή που το αξίζει. Για να αξιοποιήσουμε όλα αυτά πρέπει να αγωνιστούμε. Τίποτα δεν μας χαρίζεται. Οι γονείς μας, οι παππούδες μας κάναν πάρα πολλά και άλλαξαν πάρα πολλά στο χωριό μας. Έτσι πρέπει και εμείς να κάνουμε να ενδιαφερθούμε για τον τόπο μας που τόσο πολύ όλοι εμείς αγαπάμε. Σας ευχαριστώ και καλή διασκέδαση. Στη συνέχεια θα παρακαλούσα τον κύριο Δήμαρχο. Εκ μέρους των χορευτικών τμήματων και των χοροδιδασκάλων, σας καλωσορίζουμε στην πολύ όμορφη απόψινή βραδιά. Θέλω προσωπικά να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου της Θεόπετρας για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε να έχω την ευθύνη των χορευτικών τμήματων και ελπίζω να φανώ αντάξιος της εμπιστοσύνης τους. Το πρόγραμμα των χορευτικών θα ξεκινήσουμε με τα μικρά παιδιά του Συλλόγου μας που θα μας παρουσιάσουν διάφορους χώρους από τα νησιά. Θα ακολουθήσει το τμήμα της Βασιλικής, ένα τμήμα γυναικών του Συλλόγου Βασιλικής με χορούς από τη Θεσσαλία. Τη σκυτάλη θα λάβει ο Σύλλογος του Ριζώματος που θα μας παρουσιάσουν χορούς από την Ήπειρο, υπεύθυνος χοροδιδάσκαλος ο Ηλίας Ζαχαράκης, και θα κλείσουμε με το τμήμα γυναικών του Συλλόγου της Θεόπετρας, του Συλλόγου μας, με χορούς από τη Μικρά Ασία. Ελπίζω να μην σας κουράσουμε. Είναι ο χορός ίσως από τα πιο βασικά του πολιτισμού μας που έχουν μείνει ακόμη ζωντανά. Yeah.
σαρδέλες, τρεις μελάτι, μελαχρινές κοπέλες.